Ευχαριστούμε. Στις εκλογές είμαι σίγουρος ότι η εξαιρετική μαθητική προσέγγιση και πάντα με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο. Με αυτά τα λίγα καθημερινές μας δράσεις, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, αποδεικνύουν στην πράξη αυτό που αναγκάστηκαν να μεταθέσω για λίγες μέρες το ταξίδι αυτό. Αυτή η διαφαινόμενη βελτίωση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι μια ευκαιρία την οποία θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε υπό την προϋπόθεση, και θέλω να τονίσω αυτές τις δύο λέξεις τις οποίες ανέφερε ο Πρόεδρος, να είναι σταδιακή και αναστρέψη. Αυτές είναι δύο λέξεις οι οποίες πιστεύω ότι θα αποτελέσουν τον οδηγό σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Καθώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά δεν είμαστε ταυτόχρονα και αφελείς. Ο πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει και του το μετέφερα και πάλι ότι μια βελτίωση, διαφαινόμενη βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει και το κυπριακό. Η δημοκρατία θα αναλάβει το κόστος αναδάσωσης των περιοχών που έχουν πληγεί από τις φωτιές στη Ρόδο. Αναφέρω μάλιστα ότι είχαμε και μεγάλο ενδιαφέρον από και Κύπριους πολίτες και κυπριακές επιχειρήσεις που θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια.